Κύριε Χασαπόπουλε και κύριε Αναγνωστάκη, θυμηθείτε ένα χρόνο πριν, τη βραδιά που έβγαιναν τα εκλογικά αποτελέσματα, αισθάνθηκα την υποχρέωση, αφού είχα ευχαριστήσει τους Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατική Αριστερά, να επισημάνω ότι το εκολαπτώμενο αυγό σύντομα θα βγάλει το φίδι. Και ζήτησα από τότε την πολιτική συμπαράταξη των πολιτικών δημοκρατικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση του τότε προωθούμενου εκφασισμού, που σήμερα αυτή η προώθηση έχει πάρει συγκεκριμένα επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Με την ίδια θέση, και επειδή πιστεύω ότι ο εκφασισμός που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία, αυτό το εγκληματικό ναζιστικό μόρφωμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, απαιτεί, επιβάλλει τη συμπαράταξη όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, αυτή η συμπαράταξη πρέπει να γίνει. Και τούτο ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές, από πολιτικές αντιθέσεις, από πολιτικές αντιπαραθέσεις που βεβαιότατα αφορούν την ουσία των ζητημάτων της κοινωνίας και της χώρας. Είναι όμως δύο διαφορετικά ζητήματα. Στο πλαίσιο της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, όλα αυτά και υπάρχουν και θα υπάρχουν, και ίσως είναι αναγκαία αυτή η δημοκρατική αντιπαράθεση, αυτός ο δημοκρατικός διάλογος να γίνεται μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Είναι όμως αναγκαίο, είναι επιβαλλόμενο να συμπαραταχθούν όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και να εγκαταλείψουν μικροκομματικές επιλογές και στοχεύσεις. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, όταν λέτε συμπαράταξη, πώς το ορίζετε αυτό, σας παρακαλώ? Και σε ποια επίπεδα? Δεν ζήτησα τυχαία, για παράδειγμα, τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον έντονο συμβολισμό, με το έντονο και σημαντικό περιεχόμενο του πολιτικού δημοκρατικού συμβολισμού. Και βεβαίως από εκεί και πέρα μπορεί ακόμη και στο επίπεδο των συγκεκριμένων δράσεων να υπάρξει μια συνεννόηση. Και τούτο ανεξάρτητα από την πορεία που έχει χαράξει με την έρευνά της η δικαιοσύνη και πορεύεται καλά. Άρα, και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχομαι εκείνο που διατυπώθηκε ως άποψη, ότι η τυχόν πολιτική συνεννόηση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων ενδέχεται να βλάψει την πορεία και την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Είναι απλουστευτικός έως και προσχηματικός αυτός ο λόγος που κάποιοι επικαλούνται. Κύριε Πρόεδρε, αν παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως απείλησε ο κύριος Μιχαλολιάκος, και πάμε σε τοπικές εκλογές, εσείς καταλαβαίνω ότι λέτε κοινούς υποψηφίους, έτσι? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο είπα από χθες μάλιστα, ότι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Από εκεί και πέρα η δημοκρατία και αντοχές έχει, η δημοκρατία και δυνάμεις έχει, και αυτές είναι δυνατόν να ορθώσουν το δικό τους ανάστημα. Μακάρι αυτές οι δυνάμεις να ορθώσουν το ανάστημα όλες μαζί.